Σιμωνά Διξέτο παρουσιάζει το βιβλίο «Μια σιωφή ελιά, λαϊκή ποίηση» της Σεβαστής Ιωάννου Γεργατσούλη. Το βιβλίο βγήκε ένα χρόνο μετά το θάνατό της και το επιμελήθηκε ο γιος της Βασίλης Γεργατσούλης, εκπαιδευτικός και διδάκτορ λαογραφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Εις μνήμην λοιπόν της κυρίας Σεβαστής είναι αυτό. Η συγγραφέας γεννήθηκε το 1923, κόρη του Βασιλείου και της Βασιλικούλας Σκούλου και σύζυγος του Ιωάννη Γεργατσούλη. Έζησε τα σχολικά και νεανικά της χρόνια στην Ιταλοκρατούμενη Κάρπαθο. Τελείωσε την 6η τάξη του Δημοτικού. Απόκτησε 4 παιδιά και 6 εγγόνια. Η συγγραφέας υπήρξε αγρότησα στο νησί της σε όλη της τη ζωή. Όταν σε μεγάλη ηλικία αναγκάστηκε να περιοριστεί στο χώρο του σπιτιού, γέμιζε τις ατέλειωτες ώρες με διάβασμα και γράψιμο. Διάβαζε εφημερίδες, περιοδικά, ιστορικά βιβλία, μυθιστορήματα και ποίηματα. Έτσι γνώριζε και παρακολουθούσε με ενδιαφέρον τις πολιτικές εξελίξεις. Παράλληλα, έγραψε μαντινάδες, ένα είδος έντεχνου λαϊκού λόγου που όλοι οι Καρπάθοι γνωρίζουν καλά από την πλούσια μουσική και ποιητική παράδοση του νησιού. Οι μαντινάδες έγιναν για τη Σεβαστή μέσω έκφρασης των πολιτικών και κοινωνικών ανησυχιών της, της πορείας του νησιού της, του χωριού της και των ανθρώπων του τόπου της. Αγαπούσε το λαϊκό πολιτισμό του νησιού και αποτελούσε τη ζωντανή μνήμη όπως πολύ ηλικιωμένη Καρπάθη της ιστορίας και της πολιτιστικής παράδοσης του τόπου της. Όλα αυτά αποτυπώνονται στα στιχουργήματά της. Όταν πέθανε, τα παιδιά της βρήκαν στο τετράδιο με τα ποίηματά της μια παράκληση, εντολή να τυπωθούν οι μαντινάδες της σε ένα βιβλίο για να μείνουν τα γραπτά της και να τη θυμούνται όσοι την ήξεραν. Τα παιδιά της, ανταποκρινόμενα στην τελευταία της επιθυμία, τύπωσαν το βιβλίο ως ελάχιστη τιμή στη μνήμη της. Το βιβλίο διορίστηκε στο ετήσιο μνημόσυνό της. Παραθέτουμε κάποιες μαντινάδες της για την πολιτική και οικονομική κατάσταση της Ελλάδος. Σημειώνουμε ότι η συγγραφέας έγραψε τα τελευταία 5 χρόνια τις μαντινάδες αυτές. Πέθανε σε ηλικία 93 ετών. Ήθελα να ήμουν δικαστής, τον Βούρδουλα να πιάσω, να αρχίσω από τους Έλληνες, στους Γερμανούς να φτάσω. Κλάψε, Ελλάς, και άφτα να χύσε τα δάκρυά σου. Στους Γερμανούς σε πούλησαν, τα άσπλαχνα παιδιά σου. Το κράτος καταστρέψατε, το έχετε ξεπουλήσει. Η Μέρκελ και ο Σόιμπλε θα μας εξαφανίσει. Πού είναι η Ευρώπη που ήμπαμε να μας υπερασπίσει το δάνειο τους Γερμανούς και εκείνη να ζητήσει? Μάνα, Ευρώπη των λαών, πώς το βαστά η καρδιά σου, χιλιάδες να λιμοκτονούν στα κράτη τα παιδιά σου. Οι Γερμανοί κατέστρεψαν την άμερη πατρίδα και με ανέδεια κουνά το χέρι η Γερμανίδα. Το δάνειο οι Γερμανοί με τόκους να πληρώσουν, με αυτούς που μας δανείζουν για να μας εξοντώσουν. Πως έχουν τετραπλασιαστεί πρέπει να το γνωρίζουν. Με τα δικά μας τα λεφτά είναι που μας τα δανείζουν. Το χρέος να παραγραφεί, όπως στη Γερμανία, που πήρανε το δάνειο και δεν έδωσαν μία. Και έχουν την ανέδεια να λένε δεν χρωστούνε, γιατί περάσανε πολλά χρόνια να πληρωθούνε. Αυτή κι αν είναι απάντηση και όχι κοροϊδία, από πού μας εξαφούρνησε εμάς η Γερμανία. Κανείς δεν τους εμπόδισε νωρίς να μας πληρώσουν, θέλει να τους κρίνει ο Θεός και θα το μετανιώσουν. Όλα τα καταστρέψανε, πατρίδα και παιδεία. Παντούλου και τα βάζουνε και στα νοσοκομεία. Ελλάδα μας περήφανη, πατρίδα τιμημένη, με γίγαντες πολέμησες και βγήκες κερδισμένη. Μικρήσε, με αηροϊσμό έδειξαν τα παιδιά σου. Χιλιάδες θυσιάστηκαν για την ελευθεριά σου. Φάγαν τα υποβρύχια, φάγαν τα δανεικά μας. Χωρίς πολέμους κλάβωσαν και τα τρεις εγγονά μας. Ο κόσμος σε προστήχανε, Θεέ μου, να χαλάσει. Ρίξε φωτιά και κάψε τον και κάμε νέα πλάση. Κάμε ανθρώπους δίκαιους για να μας κυβερνήσουν, γιατί οι ισχυροί της γης θα μας εξαφανίσουν. Το 1/3 της Βουλής να βγει στην εφεδρεία. Σίγουρα θα ανασάνουμε στην οικονομία. Όπου κι αν πάει ο Έλληνας έχει μεγαλουργήσει. Μονάχα στην πατρίδα του δεν μπορεί να ζήσει. Τα νιάτα της πατρίδας μας φεύγουν να σωθούν, γιατί αν μείνουν εδώ και εκείνοι θα πεινούν. Τι κι αν τις κάνει στις στεριές χωρίς τον πληθυσμό τους και να είναι μαύρο σκοτεινό το μέλος των παιδιών τους, τα σφάλματα των βουλευτών για να παραγραφούνε, 50 χρόνια και μετά, βάλετε να κρατούνε. Ποτέ να μην παραγραφούν, αιώνας και αν περάσει. Ο νόμος να τους κυνηγά μέχρι που να τους πιάσει. Υγεία στην Κάρπαθο. Κάποτε είχαν τα χωριά αγροτικά γιατρία. Εγγράφανε τα φάρμακα χωρίς ταλαιπωρία. Τώρα τα καταργήσανε και όλοι ξαγρυπνούνε από τις 5 το πρωί ουρά για να βαστούνε. Και όλα τα 12 χωριά στο κέντρο κουβαλιούνται, για τα ρημάδια φάρμακα όλοι ταλαιπωρούνται. Αποχαιρετιστήριο. Φεύγω από τούτη τη ζωή και αφήνω την ευχή μου. Παιδιά μου να την έχετε, εύχομαι από την ψυχή μου. Εύχομαι να τα χαίρεστε, παιδιά μου, τα παιδιά σας, να έχετε την υγεία σας μέχρι τα γερατιά σας. Σε εσάς, καλή μου χωριανή, σας εύχομαι να ζείτε, τα χρόνια μου να πάρετε και να τα υπερβείτε. Στον Άγιο Βασίλειο θέλει ένα κόλυβό μου, έναν καφέ να πάρετε στο σπίτι το δικό μου. Θέλω να τα διαβάσετε αυτά στην εκκλησία, την ώρα που θα γίνεται στα Πέρι η κηδεία. Και αν κάποτε περάσετε πουν το νεκροταφείο, ένα λουλούδι βάλτε μου απάνω στο μνημείο. Και δύο λόγια για το γιο της, τον κύριο Βασίλη Γεργατσούλη, γεννημένο στην Κάρπαθο το 1965, ο οποίος μερίμνησε για όλο αυτό.
Είναι πτυχιούχος της Μαρασλείου Παιδαγωγικής Ακαδημίας, του Τμήματος Φιλολογίας Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Μαρασλείου Διδασκαλίου Δημοτικής Εκπαίδευσης, κάτοχος διπλώματος ειδίκευσης Μάστερ στη Διδακτική Ιστορίας και Πολιτιστική Παράδοση στο Παιδαγωγικό Τμήμα του Δημοτικού Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών και διδάκτορα λαογραφίας Πανεπιστημίου Αθηνών με υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών. Έχει συμμετάσχει με εισηγήσεις σε λαογραφικά και παιδαγωγικά συνέδρια, ενώ μελέτες του έχουν δημοσιευτεί σε συλλογικούς τόμους και περιοδικά. Εργάζεται ως διευθυντής στο 23ο Δημοτικό Σχολείο Νίκαιας. Έχουν εκδοθεί τα ακόλουθα βιβλία του: Το Τσουκαλάκι, ένα λαϊκό παραμύθι της Καρπάθου, πρόλογος Μινάς Αλεξιάδης, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Καρπάθου, σειρά αυτοτελών εκδόσεων, Η Αναρά, εκδόσεις σύγχρονη εποχή, Ο Μισοκοράκος, εκδόσεις ταξιδευτής, Οι Τραγουδιστάδες, πάλι εκδόσεις ταξιδευτής, Η Στερότοκη, εκδόσεις εντύπης, Γυμνός και Ελεύθερος, εκδόσεις εντύπης, Το Φάντασμα του Αγισίλου, εκδόσεις εντύπης, Το Φάντασμα του Αγισίλου θεατρικό μαζί με την Κάντια Κοντεκάκη, πάλι τις ίδιες εκδόσεις, και Ρη Σκεφτική, 84 ποίηματα χαϊκού ποίηση, εκδόσεις 24 γράμματα κομ, Η Πρώτη Πτάμενη Γάτα, εκδόσεις εντύπης. Ενώ έχει επιμεληθεί εκδόσεις και εισαγωγή βιβλίου στο Ζυμώνοντας τα Παραμύθια, από τις εκδόσεις εντύπης πάλι, ποιητικές συμπλέψεις στις ίδιες εκδόσεις, αιτιολογικές αφηγήσεις από το Μύθος στην Επιστήμη και Αντιστρόφος, από τις ίδιες εκδόσεις. Έχει κάνει μια θεατρική παράσταση, το θεατρικό του έργο Το Φάντασμα του Αγισίλεο, που συνέγραψε με την Κάτια Κοντεκάκη. Έγινε παράσταση λοιπόν από τη θεατρική ομάδα εκπαιδευτικών της Νίκαιας και του Πειραιά. Ενώ έχει διακριθεί και έχει πάρει βραβεία, το πρώτο βραβείο στον 7ο Παγκόσμιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό ΕΠΟΚ για το μυθιστόρημά του Κυρία Γιατρού, το τρίτο βραβείο στον 34ο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό 2015 της Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών για το μυθιστόρημά του Μακαρόνια με Μακαρόνια και πολλά άλλα βραβεία.